Ο κύριο Νίκο Δένδια λοιπόν είναι κοντά μα. Θα ξεκινήσω με το θέμα τη επικαιρότητα στην υπόθεση Γεωργούλη. Διότι εδώ βλέπουμε ότι κυριαρχεί στο πολιτικό σκηνικό. Ο Πρωθυπουργό είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν είχε μιλήσει γενικώ για το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία για κόμμα βιαστών και τώρα αυτό γυρνά μπούμεραγκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανταπάντησε ότι έχετε θράσο στη Νέα Δημοκρατία και δημιουργείται κλίμα τοξικότητα. Πώ θα πάει αυτό το πράγμα μέχρι τι κάλπε. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργό έχει απόλυτο δίκιο, κυρία Ζαχαρέα. Είναι καλό η ηθικολογία να πάει στην πάντα. Αυτά τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε στο παρελθόν εναντίον τη Νέα Δημοκρατία τα βρίσκει σήμερα μπροστά του. Δεν νομίζω ότι αξίζει ο πολιτικό διάλογο να κατεβαίνει σε ένα επίπεδο στήρα αντιπαράθεση που έχει να κάνει με θέματα στο τέλο ποινικού δικαίου. Τώρα, η Ευρωομάδα, η ελληνική ομάδα στην Ευρωβουλία έχει διάφορα θέματα. Τα είδαμε όλο αυτό τον καιρό ο κύριος Λαγός για παράδειγμα, η κυρία Καϊλή, τώρα ο κύριος Γεωργούλης. Άλλη στάξη ζήτημα, αλλά εξετάζεται Δεν και η κυρία τσουβα... Σπυράκη. Δεν θα τα τσουβάλιαζα. Δεν τα τσουβαλιάζω, αλλά εγώ λέω μήπως ήρθε η ώρα να σκεφτούμε το θέμα διαφορετικά, μήπως δηλαδή ήρθε η ώρα για λίστα στην Ευρωβουλή. Κοιτάξτε, είναι... Ότι μπορεί να γίνει ένας διάλογος γι' αυτό μπορεί να γίνει. Βεβαίως πάντοτε η, δημοκρατική νομιμοποίηση που προκύπτει από την του λαού είναι καταρχήν το ιδεατό. Τώρα, με ποια κριτήρια αποφασίζει ο ελληνικό λαό. Μέσα από ποιε διαδικασίε αυτό είναι ένα άλλο τάξη ζήτημα. Μπορούμε μετά να ξεκινήσουμε. Και του βάζουν τα το κόμματα βέβαια. Εδώ δεν ήθελα να το πω, διότι αυτό, ο, εν πάση περιπτώσει, σε έναν βαθμό αφορά και μένα. Αλλά η ουσία είναι ότι και τα κόμματα έχουν ευθύνη για το ποιου επιλέγουν. Σα έχει ενοχλήσει έχετε νιώσει σε αυτή την ιστορία ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μιλώ για την υπόθεση Λιγνάδη, για παράδειγμα, και για την υπόθεση Γεωργούλη. Θέλετε να το ότι, επαναφέρετε. Δηλαδή, όταν το βγάλω από το τραπέζι, σα το ξαναβάζω. Θα τα πούμε όλα. Ότι υπάρχει δηλαδή μία αίσθηση πω αυτή τη φορά η καταγγέλουσα δέχεται επιθέσει. Κοιτάξτε, ξαναλέω. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι τμήμα του πολιτικού διαλόγου. Και ούτε είναι κάτι στο οποίο εγώ θα ήθελα να επεκταθώ. Δεν έχω ιδιαίτερη γνώση τη υπόθεση. Δεν νομίζω ότι θα αποκτήσω ιδιαίτερη γνώση τη υπόθεση. Νομίζω ότι τα δικαιώματα τη γυναίκα πρέπει να προστατεύονται. Νομίζω ότι οποιαδήποτε γυναίκα έχει πέσει θύμα οποιασδήποτε επίθεση, οποιασδήποτε άσκηση βία, ακόμα και λεκτική βία, πρέπει να μπορεί να βρει το δίκαιο τη μέσα από του υπάρχοντε μηχανισμού. Από εκεί και πέρα, όμω, αυτό δεν είναι καλό να είναι τμήμα του πολιτικού διαλόγου. Είναι μια άλλη τάξεω πολύ σοβαρό θέμα. Κύριε Δένδια, επανερχόμαστε στην uh, συζήτησή μα. Να σα ρωτήσω πόσο εφικτή θεωρείτε την αυτοδυναμία, γιατί το δυστύχημα των τεμπών ήταν ένα ορόσημο σε αυτήν την μακρά προεκλογική περίοδο, έστω και άτυπη μέχρι τώρα. Και αν δεν συμβεί αυτό, τι προβλέπετε για την δυνατότητα συνεργασία των κομμάτων. Κύριε Ζαχάρη, έχω πει επανειλημμένω. Εμεί καταθέτουμε μια πρόταση πακέτο που έχει τρία διαφορετικά στοιχεία. Έχει εκλογικό σύστημα, έχει κόμμα που νομίζουμε ότι είναι ορθό και χρήσιμο να κυβερνήσει τον τόπο και έχει και υποψήφιο πρωθυπουργό, τον νυν πρωθυπουργό. Ενισχυμένη αναλογική, Νέα Δημοκρατία, νυν πρωθυπουργό. Αυτό είναι πακέτο. Εάν αρχίσουμε και μπαίνουμε σε συζήτηση του τι θα συμβεί, εάν δεν πείσουμε την κοινωνία για την πρότασή μα, ακόμα και την πρώτη εκλογή, τότε στην πραγματικότητα ενυποθηκεύουμε αυτό το οποίο εμεί ήδη προτείνουμε. Είναι λάθο συζήτηση, είναι λάθο πολιτικό. Εμεί οφείλουμε να επιδιώξουμε το μέγιστο αποτέλεσμα από την πρώτη Κυριακή. Αυτό είναι ο σκοπό μα. Αυτή πρέπει να είναι η ατζέντα μα. Ναι, αλλά θα πάμε σε εκλογέ με απλή αναλογική. Αυτό είναι Μάλιστα. ένα απολύτω ρεαλιστικό δεδομένο που δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει και δεν υπάρχει πάνω στο τραπέζι. Όχι. Άρα οι συνεργασίε προκύπτουν εκ των συνθηκών. Συγγνώμη. Δεν Τουλάχιστον μετά την πρώτη κάλπη. Μετά την πρώτη κάλπη, υπονοείται ότι θα πρέπει να υπάρξει ή θα μπορούσε να υπάρξει δεύτερη κάλπη. Εάν η κοινωνία δεν εγκρίνει με την πλειοψηφία που εμεί θα θέλαμε την πρότασή μα στην πρώτη Κυριακή. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα ενδεχόμενα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε. Αλλά δεν βλέπω κανένα λόγο να αρχίσουμε να τα συζητάμε από τώρα. Ειλικρινά, κανένα λόγο. Και, εν πάση περιπτώσει, βεβαίω δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μπορέσει να δημιουργηθεί κυβέρνηση στην χώρα χωρί να συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία. Είναι προφανέ νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο κόμμα. Εμεί σεβόμαστε τη λαϊκή κρίση, να είμαστε ξεκάθαροι. Αφεντικό μα είναι ο ελληνικό λαό. Αυτό αποφασίζει, αυτό κρίνει, η κρίση του είναι δίκαιη. Από εκεί και πέρα όμω, εμεί βασιζόμαστε στην πρότασή μα και στο αίσθημα ότι μπορούμε να πείσουμε την κοινωνία. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το αποτέλεσμα τη πρώτη κάλπη, βλέποντα και κάνοντας. Μπορεί η πρώτη κάλπη να εκπλήξει. Εμά ευχάριστα, κάποιου άλλου δυσάρεστα. Αλλά μπορεί να εκπλήξει. Μην, μην υποτιμάμε τη δυνατότητα τη κοινωνία να αποφασίζει, παραδείγματο χάρη, ότι η κυβερνητική σταθερότητα είναι καλό να επιτευχθεί σήμερα και όχι αύριο. Ναι, αλλά όπω ξέρετε και εσεί πάρα πολύ καλά, με απλή αναλογική για να γίνει η κυβέρνηση αμέσω, πρέπει λίγο... το πρώτο κόμμα να φτάσει το 46%. Είναι δεν είναι νομίζω να κάνετε είναι μια είναι τέτοια λίγο... πρόβλεψη. Όχι, δεν την κάνω. Αλλά μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλή προσπάθεια και θα δούμε μετά. Τώρα, θα ήθελα να κλείσουμε με τα εθνικά μα θέματα. Έχουμε εκλογέ εμεί. Αλλά θα έχουν προηγηθεί και οι εκλογέ στην Τουρκία από του σεισμούς και μετά βρισκόμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση. Δεν βλέπουμε την ένταση της τελευταίας διετίας. Ποιε είναι οι προβλέψει σα μετά τι εκλογέ στην Τουρκία και μετά τι εκλογέ βέβαια και στην Ελλάδα. Καταρχήν, βλέπουμε κάτι το οποίο είναι μοναδικό, για να είμαστε ειλικρινεί. Να ξέρουν οι Έλληνε πού βρισκόμαστε. Βλέπουμε επί μήνε μηδενική τουρκική πτυτική δραστηριότητα στο Αιγαίο. Μηδενική. Δεν πετάει τίποτα. Αυτό η χώρα δεν το είχε δει από το 1974 και μετά. Χωρί να σημαίνει αυτό ότι είμαστε αφελεί, χωρί να σημαίνει αυτό ότι δεν γνωρίζουμε τι πάγιε τουρκικέ θέσει, τι πάγιε τουρκικέ διεκδικήσει ή ότι πιστεύουμε ότι όλα μαγικά έχουν λυθεί. Τι πρέπει να κάνουμε, στο βαθμό που μπορούμε. Και εμεί από την πλευρά μα το κάνουμε. Να προστατεύσουμε το καλό κλίμα, να το παραδώσουμε στην κυβέρνηση που θα προκύψει στην Ελλάδα μετά τι εκλογέ, ελπίζουμε ότι θα είμαστε εμεί, ώστε σε αυτό το καλό κλίμα να γίνει μια προσπάθεια επανεξέταση τη διαφορά μα με την Τουρκία. Εάν η Τουρκία την πρακτική που ακολουθεί τώρα στο Αιγαίο την έχει μετατρέψει σε συλλογική κουλτούρα αντιμετώπιση τη ελληνοτουρκική διαφορά, τότε υπάρχει ελπίδα εξέβρεση λύση. Αν θέλετε να με ρωτήσετε πιθανότητε, θα σα έλεγα όχι πολλέ. Αλλά θα ήταν πραγματικά έγκλημα να μην το διερευνήσουμε. Σα ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ πολύ για τη πολύ. συνομιλία που είχαμε. Σταθερό στη γραμμή για συνεργασίε, χωρί όμω μιτσοτάκι η Τσίπρα για Πρωθυπουργό, παραμένει ο Νίκο Ανδρουλάκη λίγο πριν την επίσημη προκήρυξη.